φύγω πάρα πολύ και λέω yeah. Ποδάρε. Δεν με νοιάζει, ψέματα, ψέματα λέμε όλοι μας. Τη διπροσωπία όμως τη συγχαίρομαι πάρα πολύ και είσαι ό,τι πιο διπρόσωπο έχω δει. Δηλαδή εσύ δεν είσαι διπρόσωπη. Διπρόσωπη, εγώ για πες μου ένα παράδειγμα. Συγγνώμη, εσύ επιλέγεις μπροστά στις κάμερες να τις ταξιγείς. Παντού! Και πίσω από τις κάμερες να τις μιλάς πολύ άσχημα. Κάνεις λάθος. Άρα ότι και στις κάμερες σήμερα τις μιλείς άσχημα. Η Κάτια κάποιες φορές επιλέγει κάποια πράγματα να τα πει στην κάμερα. Παρ' όλα αυτά μιλάει άσχημα και πίσω την κάμερα. Και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, κορίτσια, η ζωή είναι ένας αγώνας δρόμου. Το τέρμα σας είναι εκεί και θα πρέπει να τρέξετε και να διαγωνιστείτε γιατί η νικήτρια σήμερα έχει ένα έξτρα βαντάζ μαζί με την Ελευθερία που ήταν η νικήτρια της προηγούμενης αποστολής. Επειδή δεν σας εμπιστεύομαι και δεν θέλω να μου σαβουριαστείτε πριν ξεκινήσουμε τη φωτογράφηση, θα βγάλετε παπουτσάκια. Okay. Εντάξει. Okay. Θα τρέχετε σαν νεράιδες και θα μου προσέχετε τα φορέματα. Ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, νιώθω ότι δεν έχω κάνει σε όλη μου τη ζωή, θα το κάνω εδώ. Δύο, ένα! Επίσης, τώρα έχουμε να περιμένουμε και εκδίκηση. Ποιος το είπε? Δεν θυμάμαι ποια το είπε, αλλά... Το λένε ότι θα μας εκδικηθούν. Κυρίως αναφερόταν και στην... Μετά το αβαντάζ, θα έχουν και αυτές την αβαντάζ και θα έχουν εκδίκηση. Εγώ είμαι έτοιμη. Εντάξει, άμα θέλουν να μας εκδικηθούν, εδώ είμαστε κι εμείς. Τι νομίζουμε? Αλλά πριν κάνουν την εκδίκηση πρέπει να κερδίσουν κάποια αβαντάζ, το οποίο μέχρι στιγμής δεν το έχουν κερδίσει. You wanna be on top.